Της Δημοκρατίας, του ανωτάτου άρχοντος παρόντος, ουδής έτερος προσφωνείται. Επιτρέψτε μου όμως να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Υπουργό που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, τον Ευρωπαίο Υπουργό, γιατί έτσι πρέπει να λέμε τον Επίτροπο, και επίσης να πω ότι οι λιγοστοί υπάλληλοι του κέντρου με τα πενιχρά μέσα που έχουν κάνουν ένα έργο από τα μεγαλύτερα που μπορούμε να πούμε σήμερα στον εκπολιτιστικό χώρο. Πρέπει να πω ότι η κυρία Ψάρτη, η οποία είναι η έφορος αρχαιοτήτων εδώ, έχει κάνει ένα από τα ωραιότερα έργα, όχι μόνο για τη συντήρηση, αλλά και για την ανάδειξη του τόπου. Οι υπάλληλοι του κέντρου, υπό την καθοδήγηση του κυρίου Μαρκόπουλου, κάνουν θαύματα. Αλλά το σωματείο, το οποίο είναι οι φίλοι του κέντρου των Δελφών, υπό την προεδρία της κυρίας Φιλίππου, διαδίδουν και διευρύνουν το έργο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι παράξενο ένας ιστορικός και μάλιστα βυζαντινολόγος να πάρει το λόγο σε μία ομίγυρη που είναι διακεκριμένοι οικονομολόγοι, διεθνούς κύρους τεχνοκράτες και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο είναι και οικονομική υφής, εννοώ την κρίση. Το αποτολμώ όμως και θα πω ότι η κρίση είναι πολύπτυχη. Ηθική, ψυχολογική, οικονομική, επικοινωνιακή κτλ. Και ότι είναι όσο αρχαία είναι και ο πολιτισμός. Συμπληρώνω όμως ότι κρίση υπάρχει μόνο όταν διεύρυνση ή σμίκρυνση του χώρου της δράσης και των δραστηριοτήτων λαμβάνει χώρα. Και αυτό σημαίνει ότι εμείς οι ιστορικοί κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Χωρίζουμε τις περιόδους της ιστορίας σύμφωνα με το χρόνο. Λέμε αρχαιότητα, μεσαίωνας, νεότερη και σύγχρονη ιστορία, όταν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διεύρυνση μόνο του χώρου. Και δίνω για παράδειγμα ότι άλλο ο μεσαίωνας στην Ανατολή και άλλο ο μεσαίωνας στη Δύση. Όταν τελειώνει ο μεσαίωνας στη Δύση, αρχίζει η διεύρυνση του χώρου του μεσαιωνικού μεσαίωνα του Δυτικού με την ανακάλυψη της Αμερικής, τότε που ακριβώς σμικρύνεται ο χώρος δράσης της Ανατολής λόγω της Οθωμανικής κατάκτησης. Αλλά ξέρουμε ότι η Δύση της Ανατολής είναι η Ανατολή της Δύσης, όπως λένε, και ότι ο Μέτερνιχ είχε πει ότι η Ανατολή αρχίζει από το ring, λέει, της Βιέννης, δηλαδή από τα μπουλεβάρτα της Βιέννης, όπου είχε φτάσει κάποτε και ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Ποια διεύρυνση έχουμε τώρα? Διπλή. Πρώτα την Ευρώπη, δηλαδή την ευρύτερη μας πατρίδα, και ύστερα βέβαια την παγκοσμιοποίηση, αυτήν που όλοι ζούμε με διαφορετικούς τρόπους. Ας έρθω όμως στα καθημάς. Ακρισία και ταραχή, έτη πλοίων εν Ελλάδη εγένετο, γράφει ο ιστορικός, για τον Ξενοφόντα πρόκειται, για την μάχη της Χερονίας το 338 π.Χ. Μάχη της Χερονίας, όπου οι Μακεδόνες διευρύνουν την δράση, τον χώρο δράσης από την πόλη στο Πανελλήνιο. Και βεβαίως αυτό το Πανελλήνιο δημιουργεί κρίση σε αυτούς που θέλανε την πόλη πρώτα ως χώρο δράσης του. Να θυμίσω τον Δημοσθένη με τους Φιλιππικούς, να θυμίσω ότι ο Δημοσθένης λέει τον Αλέξανδρο Μαργίτη, δηλαδή έκδοτο και ανήθικο, να θυμίσω ότι αυτοκτονεί στον Πόρο, στην Καλαβρία δηλαδή,
και ότι στο γρανικό άνεφλα και δαιμονίων. Τώρα για λέει και δαιμονίους όμως θα μιλάνε με τώρα όταν έχει γίνει ο μεγαλύτερος χώρος δράσης του ελληνισμού. Μολονότι οι Έλληνες μισθοφόροι συμπράττουν όχι με τον στρατηλάτη Αλέξανδρο αλλά με τους στρατούς του Δαρίου, πράγμα το οποίο δείχνει ακριβώς και το μέγεθος της κρίσης εκείνης της εποχής όπου οι ελληνικές πόλεις έχουν όλες παρακμάσει. Παρακμή λοιπόν και ο Αλέξανδρος παρόλη την μεγάλη ευρύτητα της Εγγύης Ανατολής και της Μέσης Ανατολής που δίνει στον ελληνικό λαό και στους Έλληνες θα πει λίγο πριν πεθάνει μεγάλον αγώνα ορώ περί την διαδοχή μου και πράγματι τα ελληνιστικά βασίλεια είναι ακριβώς τα βασίλεια της εμφύλιας ελληνικής διαμάχης. Έπρεπε να περιμένουμε την αυτοκρατορία της Ρώμης, την Pax Romana, δηλαδή όπου κάθε γη βατή και κάθε θάλασσα πλωτή είναι Ρώμη, για να δούμε πάλι την ευρύτητα νέου χώρου δράσης του τότε κόσμου. Κάθε θάλασσα πλωτή, κάθε θάλασσα βατή, κάθε γη βατή, Ρώμη. Και το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη που δίνουν σε όλους τους κατοίκους της ευρύτατης τώρα Μεσογείου κάνει την μεγάλη κρίση ταυτότητας, γιατί ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί τώρα να διευθύνει την Ρώμη όταν άνθρωποι διαφορετικών παραδόσεων δημιουργούν θέμα ταυτότητας πρώτα θέμα, και έπειτα ακριβώς το θέμα της οδοστατικής και της ληστρικής δράσης των αιήλιδων βαρβάρων λεγόμενων φίλων τα οποία ακριβώς δημιουργεί και τη μεγάλη ανασφάλεια στον τόπο τότε της Ευρώπης. Αυτή όμως η ρωμαϊκή εμβέλεια και η ρωμαϊκή επικράτεια δηλώνει και το τέλος της ελληνικής αρετής. Όταν ο Νέρον φτάνει από το Χρυσό εδώ στον τόπο ακριβώς που είμαστε και αναρωτιέται πού είναι οι Έλληνες και όταν παίρνει ως απάντηση ότι δεν υπάρχουν πια Έλληνες, λέει το συγκλονιστικό «Μέφωμε τον Ελλήνων, τον αιώνα των άνευ Ελλήνων». «Μέφωμε τον αιώνα των άνευ Ελλήνων». Και είναι ακριβώς η εποχή όπου οι Έλληνες αναρωτιούνται αν είναι αυτοί πεθαμένοι ή αν ο χρόνος μόνο είναι νεκρός. Δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να αναφέρω ένα επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας ακριβώς για τους Έλληνες. Είναι η εποχή όπου ο Μεν Όλυμπος έχει συστεί στη Θέμελα ενώ ο Γολγοθάς δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί. Είναι η εποχή όπου εραστές και ερωμένες θεοποιούνται εκτός βέβαια από τον ίδιο τον Αλέξανδρο και μετά τους αυτοκράτορες, τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, είναι η εποχή που ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του Θεό και χωρίς έρασμα και χωρίς Θεούς πια αναγκάζεται τι να κάνει, να δεχτεί τη νέα θρησκεία. Τη νέα θρησκεία, τον χριστιανισμό, που τότε βέβαια προσθέτει στην παγκοσμιότητα της αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής προσθέτει ακριβώς την οικουμενικότητα και την ανθρωπότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λέξη ανθρωπισμός εμφανίζεται ακριβώς εκείνη την εποχή και είναι ακριβώς η ώρα που η κρίση γίνεται κρίμα, η αστοχία γίνεται αμαρτία και κάθε παραστράτημα του ευσεβούς λαού προκαλεί οργή, λοιμό, λοιμό, μάχαιρα, πυρκαγιά, ποντισμό και σεισμό και καταποντισμό. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή όμως ο Απόστολος Παύλος θα πει «Δεν υπάρχει πια
Έλλην ή βάρβαρος, δεν υπάρχει Ρωμαίος ή Ιουδαίος ή ακριβώς εθνικός. Θα πει ότι δεν υπάρχει βέβαια Άρεν και Θήλη, αυτά δεν τα πιστεύουμε πια, και είναι ακριβώς η ώρα που ο χριστιανισμός θα προσθέσει στην οικουμενικότητα και στην παγκοσμιότητα της Ρώμης τον ουρανό. Από αυτήν τη στιγμή και έπειτα, μόνο οι νέες θρησκείες μπορεί να δημιουργήσουν νέο χώρο δράσης. Μιλώ βέβαια για τον κατακαιρματισμό που δέχεται ο ανθρωπισμός με την εμφάνιση νέων θρησκείων όπως το Ισλάμ εκείνη την εποχή, και βέβαια με τον κατακαιρματισμό που ο ίδιος ο χριστιανισμός δέχεται με την ανάπτυξη των διαφόρων ομολογιών της Ορθοδοξίας, του Καθολισμού, του Καθολικισμού, των διαμαρτυρουμένων. Και φτάνουμε σιγά σιγά στα δικά μας χρόνια. Στα δικά μας χρόνια, μπρος σε μια παγκοσμιοποίηση επικοινωνιακή και οικονομική, χωρίς όραμα και χωρίς ψυχή. Είναι η πρώτη φορά που η παγκοσμιοποίηση έχει αυτό το χρώμα. Και είναι η εποχή που όταν ανοίγουμε, λέμε, στο Παρίσι ένα παράθυρο στη Νέα Υόρκη, τότε κρυολογούν Βερολίνο, Λονδίνο και Πεκίνο. Και όταν συνοστίζονται, λέει, στην Ασία, ποδοπατούνται στην Ευρώπη. Κάτι ξέρει από αυτό, βέβαια, ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποδοπατούνται στην Ευρώπη, και τα μόνα παγκόσμια φαινόμενα τώρα είναι οι αντιξοότητες. Μιλώ για την οικολογική καταστροφή, μιλώ για την αβελτηρία τη δημογραφική, για πυρηνικούς κινδύνους, για ναρκωτικά, για βία, για επιδημίες και πανδημίες, για τρομοκρατία. Αυτή η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί παρά να έχει το αντίδοτό της, την αντίδρασή της, και μπροστά στο παγκόσμιο χωριό ποια είναι η αντίδραση? Είναι το απόλυτα μικρό. Το small is beautiful. Δηλαδή το απόλυτα ατομικό. Δεν υπάρχει πια ούτε καν η λύση της ουτοπίας, γιατί ακριβώς η τεχνολογική, αν θέλετε, πρόοδος έδωσε με το ίντερνετ την απόδειξη ότι υπάρχει πάντοτε τόπος και δεν υπάρχει ουτοπία. Ποιο είναι τώρα το παγκόσμιο αγαθό? Το μόνο παγκόσμιο αγαθό, λένε οι δήμονες, είναι αυτό που καταναλώνεις χωρίς να το αφαιρείς από κανέναν άλλον. Και σε αυτήν την κατηγορία δεν ανήκει κατά τους ειδήμονες ούτε καν το νερό. Άρα, το μόνο αγαθό παγκόσμιο το οποίο μπορεί να είναι παγκόσμιο, γιατί όταν το καταναλώνεις δεν το αφαιρείς από κανέναν, είναι ακριβώς το πολιτιστικό αγαθό. Το πολιτιστικό αγαθό, το οποίο όταν μοιράζεσαι με κάποιον, γίνεσαι πιο πλούσιος, και εσύ και ο άλλος που μοιράζεται. Αυτό είναι το παγκόσμιο αγαθό, και το μόνο του εργαλείο για να το πετύχεις είναι ακριβώς η παιδεία. Και ποια παιδεία? Αυτή η οποία σε κάνει να ξέρεις ότι η δική σου ελευθερία σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Και μια και βρισκόμαστε στους Δελφούς, να θυμηθούμε το πρόσταγμα των Δελφών, δηλαδή γνώθη σε αυτόν. Και δεν είναι να βλέπεις τον εαυτό σου μόνο στο καθρέφτη, όπως λένε, αλλά να ξέρεις ότι είσαι θνητός, άρα όχι αθάνατος, αλλά έχεις ακριβώς θεϊκές ιδιότητες, όπως είναι αυτή της δημιουργίας. Έπλασε, λέει η γραφή, ο δημιουργός τον άνθρωπο, και καθομοίωση, δηλαδή να μπορεί να είναι και αυτός δημιουργικός. Μόνο έτσι θα μπορούμε να αντιστρέψουμε την ρίση των ναζιστών. Να θυμίσω ότι ο Μπάντοχ φον Σίραχ
και μετά ο Γκέμπελς έλεγαν ότι όταν ακούω τη λέξη κουλτούρα, πολιτισμός, βγάζω το περίστροφό μου. Μπορούμε, έχοντας την παιδεία για την οποία μίλησα προηγουμένως, να αντιστρέψουμε αυτήν τη ρίση και να λέμε όταν ακούμε τη λέξη περίστροφο, βγάζουμε την παιδεία μας, βγάζουμε τον πολιτισμό μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μόνο αντίδοτο της κρίσης.